Βέβαια είναι κάθε μέρα δίπλα στους αγρότες, ήμασταν και χτες μια αντιπροσωπεία εδώ. Θα είμαστε και σήμερα και αύριο κλιμακωτά και την Πέμπτη όλα τα μέλη. Μετά την πορεία και την επίδοση του ψηφίσματος στον ΟΑΕ θα κατευθυνθούμε και θα μείνουμε στον Ισθμό για να συμπαρασταθούμε. Έχουμε ένα κοινό αίτημα, όλοι οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες που είμαστε στους δρόμους αυτές τις μέρες και διαμαρτυρόμαστε. Και το αίτημα είναι ότι δεν πάει άλλο. Ούτε είναι ασφαλιστικό αυτό το οποίο ετοιμάζουν για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί και οι αγρότες ελεύθεροι επαγγελματίες είναι. Και μάλιστα με πιο επίπονες, θα έλεγα, διαδικασίες από εμάς τους εμπόρους, ας μου επιτραπεί, γιατί είναι όλη μέρα έξω, γιατί εξαρτώνται από τον αστάθμητο παράγοντα που λέγεται καιρός, γιατί είναι τελείως διαφορετικές, δουλεύουν ανά εποχές, δεν δουλεύουν όλο το χρόνο, είναι τελείως διαφορετικά τα προβλήματά τους. Είναι ένα πρόβλημα πάγιο που έχουμε και αντιμετωπίζουμε στην ΟΕΒΕ, που έχει πολλά επαγγέλματα και πολλές φορές έχω πει ότι δεν είναι οι ίδιοι οι έμποροι με τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους. Γι' αυτό και πρέπει να καταλαβαίνουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε δουλειάς και γι' αυτό δεν μπορούν να μπαίνουν όλοι στο ίδιο καζάνι και να έχει το κράτος τις ίδιες απαιτήσεις, είτε φορολογικές είτε ασφαλιστικές, από όλους τους τομείς και να μας ενοποιεί όλους μαζί. Από την κυβέρνηση αντιπληκτικής απεργίας θα είστε όλοι εδώ, Έχω να σας μεταφέρω ένα μήνυμα πολύ ελπιδοφόρο, ότι μετά από 10 χρόνια συνδικαλιστικής πορείας είναι η πρώτη φορά που έχουν συνεδριάσει ακόμα και τα μη ενεργά προς την Ομοσπονδία μας σωματεία και σύλλογοι. Θα είναι όλη την Πέμπτη κλειστή και οι καφετέριες και τα καταστήματα και οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι και τα κρεοπολία και τα προποτζίδικα. Μάλιστα ζήτησαν από μόνοι τους και οι περιπτεριούχοι να είναι μαζί μας. Πολλές αλυσίδες έχουν έρθει και μας έχουν δηλώσει ότι δεν θα ανοίξουν την Πέμπτη το πρωί τα καταστήματά τους. Οπότε καλό είναι και τα μέλη μας να είναι στον δρόμο, να μην είναι μόνο τα προεδρία. Την Πέμπτη λοιπόν στις 9.30 ώρα το πρωί μπροστά στην Εθνική Τράπεζα από όλο τον νομό θα συγκεντρωθούμε, βέβαια όχι μόνο τα μέλη της ΟΕΒΕ, και οι δικηγόροι και το τεχνικό επιμελητήριο, οι μηχανικοί, οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, είναι όλα τα επαγγέλματα. Ζητώ συγγνώμη, είναι αδύνατο να τα πω όλα, είναι πραγματικά η πρώτη φορά που είμαστε ενωμένοι και είναι ό,τι πιο φυσιολογικό.